Ζωή. Έτσι είναι η ζωή. Ο Γιώργος Γιάγκας, δημοσίευμα, εξοργισμένος ο παρουσιαστής. Τον θέλει να χώρισε με την Κάβουρα, άρα που σημαίνει ότι τα έχει με τη Βική Κάβουρα για να λέει ότι χώρισε το περιοδικό. Και ότι τώρα τα έφεξε με το Χολίδι. Λοιπόν, δηλαδή, μια ιστορία... ένα μεγάλο κρεβάτι είναι όλοι οι showbiz. Χωρίζει ο ένας με την άλλη, τα φτιάχνει ο άλλος με την άλλη. Τι γίνεται, ρε. Και τώρα... φαίνεται τώρα πως... το κατάλαβες, Φίλιππε. Όχι, από τώρα το ξαναλέμε. Φαίνεται πως ο γνωστός τραγουδιστής με τον παρουσιαστή, με τον Γιώργο Λιάγκα, μονομάχησαν σε εισαγωγικά για τα μάτια της Βίκης Κάβουρα. Σύμφωνα με το Τσάο το περιοδικό. Σύμφωνα με το Τσάο, ναι. Με τη Βίκη Κάβουρα τελικά να επιλέγει τον Γιώργο Λιάγκα. Όχι, τον κύριο Χολίδη. Στην αρχή τον Γιώργο Λιάγκα και μετά τον Χρήστο Χολίδη. Άλλα μας λέγατε προηγουμένως. Πάμε λίγο ξανά από την αρχή. Ωραία. Τι λέει το Τσάου. Άρα δεν μας έλεγε προηγουμένως. Νευριάσει ο Λιάγκας. Σα πέσω τον Ο Γιώργος Λιάγκας. Ναι. Ότι είχε σχέση με τη Βίκη Κάβουρα. Τα είχαν οι δυο τους. Έτσι ακριβώς. Τότε το ενδιαφέρον του είχε εκδηλώσει και ο Χρήστος Χολίδης. Άρα τη φλέρταρε και ο Χολίδης. Πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα η ηθοποιός χώρισε με τον Γιώργο Λιάγκα και τα έφτιαξε. Τα έχει δηλαδή σήμερα που μιλάμε με τον Χρήστο Χολίδη. Έτσι λέει το Τσάου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα παρασκήνιο έτσι, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον. Σύμφωνα με το περιοδικό πάντα. Έτσι ακριβώς. Ότι ο Γιώργος Λιάγκας τα έφτιαξε με την ηθοποιό λίγους μήνες μετά που χώρισαν με την Φέις Κορδά. Και της ζήτησε να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, δηλαδή να μην βγει η σχέση τους στην επιφάνεια, στα φώτα της δημοσιότητας. Ήδη έχει βγει Κάβουρα όμως, το έχει διαψεύσει όμως. Το είχε διαψεύσει, ναι, είχε μάλιστα. Γέλασε και όλα, λέγοντας ότι δεν είναι. Βγάζουν στη φόρα τέτοια και τι είναι αυτά και μπουρου 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 μπουρου. Από εκεί και πέρα όμως λέει το περιοδικό του, Τσάο, τα λέμε εμείς εδώ, δεν τρεπόμαστε. Εμείς δεν τα λέμε αυτά, ενώ το περιοδικό τα λέει. Ότι σε μια παράσταση που έκανε η Βίκη Κάβουρα όταν τα είχε με τον Γιώργο Λιάγκα και ήξερε ότι θα πάει ο παρουσιαστής και δεν ήταν και πρεμιέρα, γιατί να πούμε στον κόσμο ότι οι κάμερες μαζεύονται στις θεατρικές πρεμιέρες, όχι σε μια παράσταση που είναι ως χάρη τυχαία. Ότι η Βίκη Κάβουρα κάλεσε τους δημοσιογράφους για να δούνε τον Γιώργο Λιάγκα να έρχεται και έτσι να βροντοφωνάξει ότι τα έχει με τον παρουσιαστή. Κάτι που εξόργησε τον Γιώργο Λιάγκα. Και γι' αυτό λόγο την χώρισε. Έτσι λέγανε οι κακές γλώσσες. Οι πολύ κακές γλώσσες. Μάλιστα. Άρα, Γιώργο Λιάγκα, πάρε το πιπέρι. Τεράστιες. Πάρε το πιπέρι και βάλε πιπέρι σε αυτές τις κακές γλώσσες. Το Τσάο. Πάρε τον κόφτη και βγάλε τις γλώσσες, Γιώργο Λιάγκα. Και επίσης ότι σήμερα τα έχουν η Βίκη Κάβουρα με τον Χρήστο Χολίδη. Και ο Χρήστος Χολίδης, επειδή κάει και η γούνα του, όπως λέει το περιοδικό, από τον Γιώργο Λιάγκα, με αυτό που έμαθε. Της έχει ζητήσει ως βέτο να μην μάθει κανείς τίποτα. Για τη σχέση τους. Να έτσι ακριβώς. Ρε παιδιά, δεν γίνεται δηλαδή η γυναίκα, αν ισχύουν αυτά που λένε τα δημοσιεύματα. Είναι φοβερή αντίθεση. Μα δεν μπορεί να ζήσει σε αυτό το πράγμα. Στη σκιά της σχέσης. Μην το μάθει ο ένας, μην το μάθει ο άλλος. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εδώ σε θέλω Κάβουρα, εδώ κολλάει. Αφήστε το κορίτσι, παιδιά, να εκφραστεί. Να το φωνάξει, να το πει. Να σου πω κάτι. Όταν έχεις μια σχέση, λέει το χρήμα, έρωτας και ο βίκας δεν κρύβονται. Εάν έχει σχέση με κάποιον από όλους αυτούς τώρα. Δεν ξέρω γιατί μας έχουν μπερδέψει. Εντάξει, από εκεί και πέρα τώρα για τον Γιώργο Λιάγκα που μόλις είχε χωρίσει και ήδη τα μίντια όλα είχαν ασχοληθεί με τον χωρισμό πολύ, θα ήταν άσχημο να έβγαινε μια νέα σχέση τόσο γρήγορα. Έτσι. Οπότε καλά έκανε ο Γιώργος Λιάγκας και ήθελε να το προστατεύσει. Κάτσε μισό το γιατί. Γιατί πήγε κάπου να του χαλάει τα σχέδια, όπως λένε οι κακές γλώσσες, πολύ κακές γλώσσες. Έτσι δεν. Εδώ είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας θα κινηθεί νομικά. Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας θα κινηθεί νομικά για όλα αυτά τα οποία ακούγονται τις τελευταίες ημέρες. Και θα δούμε τώρα εδώ αν θα κινηθεί νομικά σε αυτή την περίπτωση. Γιατί οι λεπτομέρειες είναι πολύ σημαντικές. Πολύ. Συγκεκριμένα πράγματα. Τι άλλο είναι το περιοδικό έτσι που μπορούμε να διαβάσουμε. Η ουσία είναι αυτή ότι γνωρίστηκαν ότι ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος της Βίκης με τον Γιώργο Λιάγκα, ότι το ένα ραντεβού έφερε το άλλο. Και αναπτύχθηκε τέλος πάντων πολύ γρήγορα αυτή η σχέση. Να δώσουμε παρακαλώ τα τηλέφωνα στους τηλεθεατές. Εάν έχετε δει ποτέ τον Γιώργο Λιάγκα με την Κάβουρα μαζί, καλέστε μας στο 2-10-9-47.000. Να πούμε λοιπόν ότι πλέον εγκαινιάζουμε μια καινούργια ενότητα στην εκπομπή μας. Θα παίρνουμε μια φήμη η οποία υπάρχει. Φάσα τη δείχνουμε, χωρίς να λέμε ότι είναι και γεγονός. Θα μεταφέρουμε τη φήμη και με τη βοήθεια των φίλων τηλεθεατών. Ως αυτόπτες μάρτυρες, θα θέλουμε να μας επιβεβαιώνετε ή όχι τη συγκεκριμένη φήμη η οποία κυκλοφορεί. Έχετε δει ποτέ, φίλοι τηλεθεατές, μαζί τον Γιώργο Λιάγκα με την κυρία Κάβουρα σε κάποιο καφέ, σε κάποιο εστιατόριο? Τους έχετε δει μαζί να κάνουν αγορές, να έχουν ψωνίσει μαζί, να έχουν πάει μαζί χεράκι-χεράκι ή αγκαλιά-αγκαλιά?
Δεν τους έχετε δει ποτέ μαζί οι γείτονες του Γιώργου Λιάγκα ή οι γείτονες της Κάβουρα. 2-10-9-47.000. Θα κάνουμε μια διαδραστική τηλεόραση πλέον. Ο τηλεθεατής θα πρωταγωνιστεί στην κάθε πληροφορία. Γιατί ο τηλεθεατής είναι ο καλύτερος μάρτυρας, είναι η πιο έγκυρη πηγή. Μπορεί να γίνει ο καλύτερος ρεπόρτερ. Ο καλύτερος ρεπόρτερ. 2-10-9-47.000, αν τους έχετε δει ποτέ τον Γιώργο Λιάγκα και την κυρία Κάβουρα. Κάβουρα. Από σήμερα λοιπόν εγκαινιάζουμε αυτή τη νέα ενότητα για να βγει η αλήθεια στη φόρα. Πάντως εγώ δεν κάτι θέλουν ξέρω να μας δουλεύουν. Παρασκηνιακά και δεν το συγχαίω φυσικά με την φημολογούμενη σχέση με τον Γιώργο Λιάγκα, ότι η Βίκη Κάβουρα ήθελε διακαώς να κάνει εκπομπή στη τηλεόραση. Έτσι όπως το είπα, παίρνω αποστάσεις και δεν λέω τίποτα παραπάνω. Γιατί πού είναι το κακό αυτό. Η μισή Ελλάδα τηλεόραση να κάνει. Ναι, είναι ηθοποιός, ήθελε να κάνει τηλεόραση ως παρουσιάστρια. Και η Καρύδη τι έκανε. Τι εκπομπή δεν έκανε. Καλά, δεν θέλουν όλοι οι ηθοποιοί να γίνουν παρουσιαστές, έτσι. Υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι. Σοβαροί ηθοποιοί. Συγγνώμη, γιατί η κυρία Κάβουρα είναι σοβαρή. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Σε παρακαλώ πολύ, ζήλια, όποια ωραία γυναίκα βλέπεις να τα έχει με κάποιον, σε τρώει ζήλια σου και η κακία σου βγαίνει. Ρε ήμαρτο λίγο. Εδώ θα ήθελα και την απάντηση του καλού συναδέλφου, ξαναλέμε. Και η κυρία Κάβουρα θεωρούν μια πολύ ωραία γυναίκα. Δεν είναι ωραία γυναίκα, κυρία Κάβουρα. Δεν είναι ωραία γυναίκα, κυρία Κάβουρα. Ο καθένα πανέμορφη. Δεν είναι μια πολύ καλή ηθοποιό, κυρία Κάβουρα. Τι γελάς! Σου γιατί! Δεν την έχω δει κάπου να πει. Άρα τότε πώς κρίνεις, κυρία μου! Πώς βγαίνεις και κρίνεις! Κρίνεις τη γυναίκα, κρίνεις μια ταλαντούχα ηθοποιό, κρίνεις μια ωραία γυναίκα! Από εκεί πέρα ο καθένας το είδος του. Όποια τα φτιάχνει με κάποιο διάσημο στον καράλι και επίθεση. Οι ηθοποιοί να μένουν στην ηθοποιία, οι δημοσιογράφοι στις εφημερίδες, στα site, στις τηλεοράσεις, οι τραγουδιστές στην πίστα. Πάμε σε παρακαλώ, πάμε και σε μια Μαρή Κωνσταντάτου τώρα. Πάμε Μαρή Κωνσταντάτου τώρα εδώ. Η οποία άλλη εδώ πέρα φήμησε.